Άντρη, καλησπέρα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα, Νικόλα, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα αναμένεται να αρχίσει η σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι βρίσκονται όλοι εδώ στο Προεδρικό. Όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η σύσκεψη με την διαπραγματευτική ομάδα με τους υπουργούς οικονομικών, εμπορίου και εργασίας, όπως και τον υφυπουργό παρά το Προέδρο, με την ομάδα της Τρόικας, στην οποία συμμετέχουν και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας, Νικόλα, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες βελτιώσεις που επιχειρεί η κυβέρνηση για το μνημόνιο, για το οποίο θα ενημερωθούν σε λίγο τα κόμματα, ενώπιον των οποίων θα τεθεί και το φλέγον νομοσχέδιο, το φλέγον μνημόνιο, με συγχωρείς, Νικόλα, για τις τράπεζες, για το οποίο η μείωση του μεγέθους από 750 σε 450, ενώ το μνημόνιο απόψε αποκαλύπτεται ότι η Τρόικα απαιτεί μείωση του μεγέθους του τραπεζικού τομέα στο 300. Επομένως, Άντρη, έχουμε τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών με μία μικρή καθυστέρηση. Γνωρίζω ότι έχεις αποκαλυπτικές πληροφορίες για τις βελτιώσεις που επιχειρεί στο μνημόνιο η κυβέρνηση. Λοιπόν, θα είναι καλό να τις ακούσουμε. Να πούμε καταρχήν ότι το μνημόνιο προνοεί πρόσθετα μέτρα λιτότητας ύψους 351 εκατομμύριων ευρώ. Θα αρχίσω με τις λεπτομέρειες τις τελευταίες που έχουμε εξασφαλίσει, Νικόλα. Όσον αφορά το θέμα του φυσικού αερίου, καταβάλλονται προσπάθειες η Τρόικα να μην έχει ρόλο ούτε λόγο στις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται. Όμως, μέρος των εσόδων θα πηγαίνουν για αποπληρωμή του δανείου προς την Τρόικα, ενώ το 25% θα πηγαίνει στα 25% των εσόδων θα είναι για τους δημοσιονομικούς σκοπούς. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, Νικόλα, λέω τα σημαντικότερα του μνημονίου που αφορά μεγάλη μερίδα πολιτών. Γίνεται προσπάθεια για σειρά μέτρων έτσι ώστε να μην απολέσουν τις θέσεις εργασίας οι 500 έκτακτοι εκπαιδευτικοί, να παραμείνουν στις θέσεις τους, ούτε να απολέσουν τις θέσεις εργασίας τους οι 900 έκτακτοι ορομίσθοι υπάλληλοι. Αυτό πώς θα γίνει? Θα γίνει με εξετάζεται ένα σενάριο μερικής κλιμακωτής συνεισφοράς των δημοσίων υπαλλήλων, από το μισθό τους δηλαδή, από το 0,8% μέχρι το 2,5%. Αυτό είναι μέτρο καθαρά για την εκπαίδευση, έτσι ώστε να μην προκύψει απώλεια θέσεων εργασίας. Διότι για τους εκπαιδευτικούς απαιτείται ένα κονδύλι 13 εκατομμυρίων ευρώ. Κάπως έτσι θα διασφαλιστεί το ποσοστό που θα καλύπτει το μισθό και των εκτάκτων και ορομισθείων. Επομένως, Άντρη, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, εάν υπάρξει επιπλέον αποκοπή μισθών, το μέγιστο ποσό θα είναι 2,5%, έτσι? Το μέγιστο ποσό θα είναι 2,5%, θα είναι κλιμακωτό και είναι ένα ποσοστό μηδαμινό στο θέμα των μειώσεων των μισθών των υπολείπων δημοσίων υπαλλήλων, Νικόλα, έτσι ώστε να μην χάσουν. Είχαν ακουστεί αστρονομικά ποσά το τελευταίο διάστημα, είχαν ακουστεί μέχρι και 20% αποκοπή. Το σενάριο πάντως που βρίσκεται ενώπιον της κυβέρνησης και τίνει να καταλήξει είναι από 0,8% μέχρι 2,5%. Τώρα, στο θέμα της υγείας, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα καλούνται να καλύπτουν από μόνοι τους την ασφάλιση υγείας τους, έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν και τα δημόσια νοσηλευτήρια, με μια συνεισφορά της τάξης του 1,5%, Νικόλα. Αυτό θα αποσυμφορήσει και τα νοσοκομεία και θα καλύπτονται από μόνοι τους οι δημόσιοι υπάλληλοι για χρονική περίοδο 2 ετών, μέχρι να εφαρμοστεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας στην Κύπρο. Όπως έχουμε αναφέρει και πριν, επιχειρείται επιμήκυνση της περίοδου προσαρμογής για την Κύπρο το 2018, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ασφυκτικά μέτρα για όλους τους πολίτες. Και από τις τράπεζες θα ζητηθεί να επιμηκύνουν τα δάνεια και να μην αυξηθούν τα επιτόκια. Έτσι ώστε κάτι επιπρόσθετο που θα επιχειρήσει η κυβέρνηση είναι να παγωθούν τα δάνεια των ανέργων, έτσι ώστε να μην έχουμε εξώσεις από σπίτια και απώλεια περιουσιών. Και αυτό σημαντικό. Επίσης είναι σημαντικό, τα ταμεία προνοίας γίνεται αγώνας δρόμου, μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη θα καταλήξουν όπως πληροφορούμαστε. Απόψε να πούμε ότι αναμένεται να βγει και το νέο διάταγμα για την αποπαγοποίηση του 40% των κεφαλαίων των επιχειρήσεων, έτσι ώστε αύριο να επαναρχίσουν την οικονομική τους δραστηριότητα και να μπουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς και να πληρωθούν οι απλήρωτοι, οι δεκάδες και αμέτρητοι ιδιωτικοί υπάλληλοι που παραμένουν απλήρωτοι. Και
να πούμε για το. Υπάρχει και ακόμη ένα θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό. Το θέμα των 260 μόνιμων αξιωματικών που βρίσκονται, που φοιτούν στις σχολές πολέμου στην Αθήνα. Θα δοθούν κίνητρα, λοιπόν, κίνητρα αφυπηρέτησης σε κάποιους, έτσι ώστε να προσληφθούν αμέσως και να μην μείνουν κάποιοι χωρίς δουλειά. Και να μην επιβαρυνθεί στην τελική ο κρατικός προϋπολογισμός. Ανάμεσα στα μέτρα του μνημονίου, ως γνωστό, είναι η αύξηση του εταιρικού φόρου στο 12,5%, κλείνει αυτό, και 30% για τόκους και μερίσματα, καθώς επίσης ένα 0,15% τέλος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Απόψε συζητείται επίσης, Νικόλα, με συγχωρείς, και ο τρόπος ιδιωτικοποίησης αρχής λιμένων ΣΥΤΑ και ΑΕΚ, και θα δοθεί, να πούμε τέλος, ότι το μνημόνιο θέτει ως στόχο για την Κύπρο την εμφάνιση πρωτογενούς ελλείμματος έως 2,4%, αυτή τη στιγμή είναι στο 6% για το 2013, και η επέκταση απαιτεί πρόσθετα μέτρα λιτότητας ύψους 351 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί με 2,1%. Αυτό που αναμένουμε όλοι με αγωνία, Νικόλα, είναι το μνημόνιο για τις τράπεζες, που αναμένεται να δοθεί και αυτό ενώπιον της σύσκεψης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς των κομμάτων. Λοιπόν, Άντρης, ευχαριστώ για τις αποκαλυπτικές προφορίες. Αν υπάρξει κάποιο νεότερο, μας διακόπτεις και μας το μεταδίδεις σε αφήνει.